καλωσόρισε και απόψε. Πριν ξεκινήσουμε, πάρε λίγο χρόνο για να βολέψεις το σώμα σου σε μια άνετη θέση. Ξάπλωσε αναπαυτικά και επίτρεψε ολόκληρο το σώμα σου να βυθιστεί στο στρώμα του κρεβατιού σου και τα σκεπάσματα να αγκαλιάσουν να απαλά τα πόδια σου, τον κορμό σου και τα χέρια σου. Άφησε το κεφάλι σου να βουλιάξει το μαξιλάρι σου και χαλάρωσε συνειδητά τον αφιένα σου, προσφέροντας την ύπαρξή σου ακόμα μεγαλύτερη ηρεμία. Κλείσε μαλακά τα μάτια, αφήνοντας την πιο όμορφη στιγμή της ημέρας να σε κατακλείσει για μερικές στιγμές. Ίσως να χαμογελάσεις αυθόρμητα στη σκέψη της και να πλημμυρίσεις ευγνωμοσύνη που την έζησες. Παρακολούθησε τώρα την αναπνοή σου με ηρεμή. Να ησυχάζει στο σβήσιμο της ημέρας με μερικές αργές αναπνοές. Τι είναι ο έρωτας, ποιος ο ρόλος του στη ζωή μας. Μας το λένε οι ποιητέ. Μας το λένε και οι φιλόσοφοι. Ο Πλάτωνας μας το λέει γι' αυτός. Και εμείς τον ακούμε με το άρμα της ψυχής μας και τον οδηγό τη. τον ενίο. Συμπόσιο. Ένα ανυπέρβλητο φιλοσοφικό έργο του Πλάτωνα. Εκεί θα πάμε τώρα. Στην υγεία του αγάθωνος του τραγικού ποιητή. Ο ανδρών του σπιτιού είναι το μέρος όπου θα μαζευτούν τα πρόσωπα του διαλόγου. Εκείνα που θα μας δώσουν απαντήσεις. Έπαινος έρωτος. Έτσι λέει η εισαγωγή του συμποσίου. Αυτό είναι το θέμα με το οποίο θα καταπιαστούν τα πρόσωπα του έργου. Θα λογοδοτήσουν μπροστά στον αναγνώστη του συμποσίου, θα ξετελίξουν τις απόψεις και τους στοχασμούς τους. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Είναι ο απολόδωρο, ο μαθητής του στοικού Διογέννη. Αυτό θα κάνει την εισαγωγή. Θα διηγηθεί όσα υπόθηκαν στο συμπόσιο στο οποίο παραβρέθηκε. Θα μα φανερώσει τι συζητήσει περί έρωτος που οι παρευρισκόμενοι έκαναν όταν ο Αγάθονα του κάλεσε σπίτι του μετά την νίκη του στου δραματικού αγώνε των Λινέων του 416 π.Χ. Εξέχουσες προσωπικότητες της Αθήνας όλοι τους. Ένας και ένας. Ο Φέδρος, ο θαυμαστής του Λυσία. Ο Παυσανίας, ο Έλληνας περιηγητής και γεωγράφος. Ο Ερυξίμαχος, ο γιατρός. Ο Αριστοφάνης, ο μεγάλος κομικός συγγραφέας. Ο Αλκιβιάδης, ο φοβερός ρήτορας και στρατηγός. Και ο Σοκράτης, ο μέγας τοϊκός φιλόσοφος. Εκείνος θα μιλήσει τελευταίο γιατί οι πιο σπουδαίοι αυτό κάνουν. Λένε την τελευταία κουβέντα. Ο ενίοχο τη ψυχή μα θα του ακούσει όλου, προσπαθώντα να σύρει το άρμα του προ τη σωστή κατεύθυνση, εκεί όπου ο έρωτα παίρνει την ύψιστη μορφή του. Απαιτητική αποστολή αυτή του ενίουχου. Πρέπει να ημερέψει και τα δύο άλογα που κινούν το άρμα του. Για το ένα δεν θα καταβάλει προσπάθεια. Το ένα άλογο είναι καλό, ήρεμο, φωτισμένο. Το άλλο όμως θέλει εξημέρωση και αυτή είναι δύσκολο πράγμα να επιτευθεί. Ο ηνίοχος πρέπει να παλέψει για να φέρει αυτό το άλογο στα μέτρα του άλλου. Το άρμα είναι η ψυχή μας, λέει ο Πλάτωνας. Μια σύνθετη δύναμη που κινείται από δύο φτερωτά άλογα και από τον ηνίωχο. Η ψυχή των θεών είναι τέλεια. Τα άλογα και η νύ τους είναι ανώτερη, από καλή γενιά. Αλλά οι ψυχές των ανθρώπων είναι ατελείς. Το ένα άλογο είναι καλό, το άλλο όχι. Και οι αρματιλάτες τους παλεύουν να δαμάσουν τις ισορροπίες που πολύ εύκολα χάνονται και οδηγούν το άρμα της ψυχής σε μέρη που δεν τη συμφέρει. Ο ενίοχος είναι το λογιστικό της μέρος το ένα άλογο που τη έρνει συμβολίζει το θυμοειδές και το άλλο το επιθυμητικό. Και ο μύθος λέει ότι η ψυχή διατρέχει τον ουρανό και πάει από την τελειότητα στην ατέλεια και αντιστρόφως. Όταν καταφέρνει το πρώτο τότε εξουσιάζει όλη την πλάση. Η ψυχή το θέλει. Είναι στη φύση της να πηγαίνει προς το θεϊκό, το σοφό, το όμορφο αλλά δεν το καταφέρνει πάντα. Κάποτε μπαίνει σε κακοτράχαλα μονοπάτια της ατέλειας και κινδυνεύει να χάσει τα φτερά τη. Και πάει ακυβέρνητη και μαραίνεται μέχρι να πιαστεί από κάπου, από κάτι στέρεο και να μεταμορφωθεί σε σώμα θνητό. Ο ενίοχος παλεύει διαρκώς τη ζωή μας. Πρέπει να εκπαιδεύσει το κακό του άλογο, να ισοζυγίσει το άρμα του, να το κυβερνήσει με επιτυχία για να φτάσει στην άκρη της αψίδας, να σταθεί στην κορυφή του ουρανού, εκεί όπου μπορεί να κατακτήσει την Αθανασία. Εκεί, σε αυτό τον επουράνιο τόπο, ο νους, ο οδηγός της ψυχής, βλέπει τα αληθινά, τα όμορφα, τα ανώτερα. Βλέπει τη δικαιοσύνη, τη σοφροσύνη, τη γνώση. Τα βλέπει και γεμίζει ευφορία και ξαναβουτά με το άρμα της ψυχής στον αέρα και γυρίζει στο σημείο της γέννησης, στη φωλιά της ζωής. Ο Ινίωχος βάζει τα άλογα στη φάτνη και τα ποτίζει με νέκταρ και αμβροσία. Και τότε μπορεί να ατενίσει τον κόσμο σαν Θεός. Δεν έχουν όμως όλες οι ψυχές αυτή την ιδανική πορεία. Άλλες πέφτουν, άλλες σπάζουν, άλλε ξεραίνονται και ξεμοραίνονται και επιστρέφουν πίσω από την ουράνια περιφορά τους, χωρίς να έχουν δει τα ανώτερα και αληθινά. Πέφτουν βαριές στη γη και δεν φυτεύονται σε κανένα σώμα, σε καμιά ζεστή φωλιά. Κακότυχες ψυχές και ατυχής η ηνίωχή τους, που δεν καταφέρνουν να τις οδηγήσουν στο έφορο έδαφος της γέννησης, στο φως ούτε στο σώμα ενός φιλόσοφου ή ενός δουλευτή των μουσών και του έρωτα, ούτε στο σώμα ενός βασιλιά, φιλόνομου και ικανού, ούτε στο σώμα ενός πολιτευτή ή στο σώμα κάποιου που αγαπά το μόχθο και τη γυμναστική ή τη μαντευτική, ή στο σώμα ενός ποιητή, ενός γεωργού ή σοφιστή, ή έστω στο σώμα ενός τύραννου. Αυτός είναι ο μύθο της ψυχής όπως τον περιγράφει ο Πλάτωνας. Και ο βίος του καθενός, δίκαιος ή άδικος, είναι εκείνος που καθορίζει το αέναο ταξίδι μιας ψυχής στο χρόνο του κυκλογύρισμα. Το ανέβασμα ή κατεβασμά της σε ανώτερα ή κατώτερα επίπεδα και το φύτεμά της σε πιο έφορα ελάθη ή σε άγωνα και ξερά. Ας επιστρέψουμε όμως στην οικία του Αγάθων εκεί όπου ο έρωτας έχει την τιμητική του. Πρώτος θα μιλήσει ο Φέδρος. Τι είναι ο έρωτας. Είναι ένας θεός από τους πιο αρχαίους. Από τους πλέον σεβαστούς θα πει ο πρώτος εκ των συμποτών. Είναι αυτός που μας προτρέπει να κάνουμε τις πιο ηρωικές πράξεις. Να χυμίξουμε στην αυτοθυσία με τόλμη. Αλήθεια. Αυτό είναι ο έρωτας. Ο ενίοχος χαϊδεύει το ατίθασο άλογό του που χλιμιντρίζει όσο ο Φέδρος μιλάει. Είναι ανιαρός ο λόγος του Φέδρου, καθόλου εμπνευσμένο. Και εδώ το θέμα απαιτεί έμπνευση. Δεν συγχωρεί βαρετά λόγια. Δεν βοηθάει καθόλου αυτό τον ημίο. Ευτυχώ, πολύ σύντομα το λόγο τον παίρνει ο Παυσανία. Να δινόμαστε στον εραστή μα. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει. Ναι, λέει ο Παυσανίας, αρκεί να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Να είναι ο εραστής Χριστός και ο έρωτας κόσμιος και διαρκής και να χαρίζει απλόχερα ο εραστής τη γνώση και την αρετή στον ερωμένο για να τον κάνει καλύτερο. Ο Παυσανίας προτρέπει να σκεφτούμε τη θεά Αφροδίτη που έχει διτή φύση, μια ανθρώπινη και μια θεϊκή. Έτσι ακριβώς είναι και ο έρωτας. Μπορεί να πάρει σαρκική μορφή, να θέλει μόνο ικανοποίηση. Μπορεί όμως να πάρει και ανώτερη μορφή και να επιθυμεί την αιώνια ένωση με το αγαπημένο πρόσωπο. Και πώς θα γίνει αυτό, σκέφτεται ο Ινίωχος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να ηρεμήσει πρώτα το κακότροπο άλογό του και να σύρει το άρμα του ήρεμος νικητής προς τα ανώτερα. Αλλιώς ο παντοτινός έρωτας θα είναι ένα άπιαστο όνειρο. Αν το ένα άλογο δεν ημερέψει, θα κερδίσει το χαμηλότερο ένστικτο, εκείνο που σπρώχνει την ψυχή προς την πρόσκαιρη ικανοποίηση. Η ψυχή θα βουλιάξει μέσα σε αυτή, θα ξεραθεί. Τίποτα καλό δεν θα βγει από αυτό. Τίποτα που να αξίζει τον κόπο. Ο γιατρός έριξήμαχος άραγε τι λέει. Αρκετά με τους σοφιστές σκέφτεται ο ηνίωχος. Ας ακούσουμε και τον επιστήμονα. Ο Ειρηξίμαχος λοιπόν λέει ότι βλέπει τον έρωτα σαν μια συγκυρία τεσσάρων δυνάμεων που ενυπάρχουν μέσα μας. Ζέστη, κρύο, πίκρα, γλύκα. Άλλοτε πάει προς τη μια, άλλοτε προς την άλλη, άλλοτε οι δυνάμεις μπλέκονται μεταξύ τους και δημιουργούν μοναδικές καταστάσεις έρωτος που δεν μπορούν να περιγραφούν γιατί μόνο ο κάθε άνθρωπος μπορεί να τις νιώσει. Και τι δεν επηρεάζει ο έρωτας. Και την ιατρική και τη μετεωρολογία και τη γυμναστική και τη μουσική και την αστρονομία. Είναι αυτό που καθορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων αλλά και τη σχέση τους με τους θεούς. Είναι ένα ρεύμα δύναμη που κυβερνά τον κόσμο και ρυθμίζει τα φαινόμενα, υποστηρίζει ο Ερυξήμαχος. Ο Αριστοφάνης πάλι που παίρνει τέταρτο στο λόγο Μιλάει με μύθους και συμβολισμούς. Είναι άλλωστε δημιουργός ιστοριών. Η φαντασία του είναι μεγάλη και μπαίνει πάντα μπροστά στις συζητήσεις. Ο μύθος με τον οποίο ο Αριστοφάνης θέλει να εξηγήσει τον έρωτα είναι ο μύθος των σφαιρικών ανθρώπων. Εκείνοι ήταν ερμαφρόδιτοι και τόσο δυνατοί που οι θεοί από το θυμό του τους έκοψαν στη μέση. Και από τότε τα δύο κομμένα μέρη αυτών των όντων αναζητούν το ένα το άλλο. Να είναι τάχα και ο έρωτας όπως τα άλογά μου σκέφτεται ο Ινίωχος και εκεί να ψάχνουν να βρουν μεταξύ τους την ένωση, την ισορροπία, την αρμονία. Τι δύσκολο πράγμα ο έρωτας. Να έχεις δύο μέρη που χάνονται και πρέπει να ξαναβρεθούν. Αλλά για φανταστείτε να συμβεί. Εκεί θα επιτευθεί. Η ολοκλήρωση του ανθρώπινου όντως, η ευτυχία του. Σεβάσου άνθρωπε τον έρωτα, είναι αυτός που μπορεί να σε κάνει αληθινά ευτυχισμένο. Ας ακούσουμε όμως και τον οικοδυσπότη τον Αγάθωνα. Έχει μεγάλη ρητορική ικανότητα και θα χτίσει τον ερωτικό του λόγο με λογικές αποδείξεις. Όλοι σωπαίνουν να τον ακούσουν με προσοχή. Τι λέει ο Αγάθωνας. Λέει ότι ο έρωτας είναι ένας θεός που μένει αιώνια έφηβος, τρυφερός και δίκαιος, αυθεντικός, τολμηρός και όμορφος. Δεν έχει όμως μόνο κάλος, έχει ταυτόχρονα αρετές και γνώση. Είναι ο πατέρας των τεχνών. Έχει το χάρισμα να μεταδίδει το χάρισμα της ποιητικής δημιουργίας και της μουσικής. Ο Αγάθωνας τραγουδάει έναν ύμνο. Αυτός είναι ο έρωτας. Ο ενίωχος ακούει γαλήνιος, έχοντας τα άλογα του ήσυχα μπροστά. Τι γλυκιά ανακούφιση για την ψυχή, η ποίηση και η μουσική. Αλλά τότε το ατίθασο άλογο χλιμιντρίζει και ανασηκώνεται. Τι συμβαίνει. Κάποιος νέος συνδετημόνας έχει εμφανιστεί και όλοι σταματούν και τον καλωσορίζουν. Είναι ο Σοκράτης. Ο ενίωχος τον κοιτάζει με ανυπομονησία και ενδιαφέρον πριν αποφασίσει να κινήσει το άρμα του. Δεν θα φύγει ακόμα. Η γνώμη του Σοκράτη έχει σημασία και θα ορίσει την κατεύθυνση που θα πάρει. Τα άρματα της ψυχής χρειάζονται τέτοιες πηξίδες. Αλλά ο Σοκράτης μένει Δεν έχει να πει τίποτα. Δεν ξέρει να πει τίποτα. Έτσι λέει. Ο ηνίοχος πρέπει να περιμένει. Ποια θα είναι άραγε η συνέχεια. Ο Σοκράτης ανακοινώνει ότι η αίρια διοτήμα του ανέθεσε μια αποστολή να πει στους συνδετημόνες του ότι ο έρωτας είναι ένας δαίμονας, ένα ισχυρό πνεύμα που βρίσκεται μεταξύ θνητών και αθανάτων. Ο έρως στερείται του κάλους και του αγαθού. Γι' αυτό τα επιθυμεί. Δεν απολαμβάνει την ευδαιμονία των θεών Άρα δεν είναι Θεός. Αυτός ο δαίμονας είναι αντιφατικός και συνεχώς δοκιμάζεται η ύπαρξή του. Από τη μία χαρακτηρίζεται από αμηχανία, αμάθεια και φτώχεια και από την άλλη λαχταρά την ομορφιά. Θέλει να γητεύει και να φιλοσοφεί. Να κάνει κτήμα σου το ωραίο και το αγαθό για να φτάσει σε μια ευτυχία με διάρκεια. Αυτό είναι ο έρωτα για τον Σοκράτη. Αλλά είναι και μία επιδίωξη τη αθανασία μέσω τη δημιουργία τέκνων, βιολογικών και πνευματικών. Υπάρχει όμω και υψηλότερο σημείο. Σε αυτό θα οδηγηθούν οι εραστέ όταν κατακτήσουν τη γνώση του έρωτα. Την απόλυτη ομορφιά του. Σε αυτή την ανωδική πορεία οι εραστέ θέλουν ένα καλό οδηγό. Ελάχιστη χαρισματικοί φτάνουν εκεί ψηλά, σε αυτή την υπέρτατη αρετή και βιώνουν μια ακαριέα αποκάλυψη του ωραίου και μια ενορατική θέαση του καλού. Μειούνται σε μια υπέρτατη ιδέα. Τι ωραία θεώρηση! Ο ηνίωχος έχει ακουμπήσει πάνω στο άρμα του και ονειρεύεται. Θα τα καταφέρει να φτάσει τόσο ψηλά. Ο απόλυτος σκοπός κάθε ενίω όπως και κάθε εραστή. Αλλά το άλογο, το νευρικό και ανεκπαίδευτο ακόμα τεινάζει τα πόδια του με ορμή. Ένας νέος, όμορφος και ψηλός μπαίνει ξαφνικά στο σπίτι του Αγάθωνα. Είναι ο Αλχιβιάδης. και είναι και ο λίγον τι μεθυσμένος. Διακόπτει τη συζήτηση, φωνάζει. Ο Ινίωχος προσπαθεί να συγκρατήσει το άλογο του που τεινάζεται ταραγμένο εξαιτίας του φασαριόζου επισκέπτη. Όλοι θέλουν να τα πούν με τον Αλκιβιάδη, αλλά εκείνο θέλει να μιλήσει μόνο με τον Σοκράτη. Σε εκείνον κολλάει από δίπλα και αρχίζει να τον επαινεί. Τι μοναδική περίπτωση ανθρώπου, λέει ο Αλκιβιάδης για τον φιλόσοφο δίπλα του, καρτερικό και σοφό, ικανό και επίμονος, απλό κορυφαίο. Και ποιο μπορεί να φανταστεί ότι αυτό ο άνθρωπο με αυτή την κάπω αστεία εξωτερική εμφάνιση έχει μέσα του τόσες πολλές αρετές μαζεμένες. Ο Αλκιβιάδης μιλάει παθιασμένα. Για εκείνον ο Σοκράτης είναι το σπάνιο, γνήσιο και αυθεντικό παράδειγμα ανθρώπου που κατάφερε να υψωθεί στο κάλος, στο ανώτερο σημείο. Είναι ο Σοκράτης δαίμονας έρωτας, καταλήγει, κλείνοντας το εγκόμιό του, ο νέος στρατηγός. Όλοι τώρα κοιτούν το Σοκράτη. Ακόμα και το κακότροπο άλογο έχει ηρεμήσει και τον κοιτά με το βλέμμα του να έχει βυθιστεί μέσα στη μορφή του φιλόσοφου που κάθεται ατάραχο στη μέση του τραπεζιού, νυφάλιος, περισσότερο από κάθε άλλον συνδετιμώνα του. Ο Ινίουχος τον κοιτά και αυτός μαγεμένος. Κάποιοι σηκώνονται να φύγουν ο Σοκράτης, μένει μόνος με τον Αγάθωνα και τον Αριστοφάνη κάθεται μαζί τους ως πολύ αργά και συζητούν. Τι είναι πραγματικός ποιητή, Είναι αυτός που κατέχει την τέχνη του μεταλόγου και μπορεί να γράφει και τραγωδία και κομμωδία, λέει ο Σωκράτης. Όλους τους υπόλοιπους του χαρακτηρίζει η δοξασία και όχι η τέχνη η μεταλόγου αληθείας. Και κάπως έτσι το συμπόσιο φτάνει στο τέλος του. Τι είναι ο έρωτας τελικά? Ο Πλάτωνας μας απάντησε μέσω του Σοκράτη όσο πιο αναλυτικά μπορούσε. Ο έρωτας είναι αντιφατικός, ασταθής και ευμετάβλητος. Είναι αμήχανος αλλά και εφευρετικός. Δεν γνωρίζει αλλά θέλει να μάθει. Δεν έχει αλλά θέλει να αποκτήσει. Και επιθυμεί να χαρίσει γνώση, να μας κάνει καλύτερους. Όχι ως μονάδες, αλλήμωνο. Αν ο έρωτα ήταν τόσο εγωιστή, εκείνο επιθυμεί να ανεβάσει ψηλότερα, συμπορευόμενοι τον εραστή και τον ερωμένο, και μαζί να δούνε τη λάμψη τη απόλυτη αλήθεια, τη απόλυτη γνώση του καλού και του αγαθού. Αυτό είναι ο έρωτα. Λοιπόν, ο ένα, ο ξεχωριστό, ο ύψιστο, που κυριεύει τι ψυχέ, και τις ανεβοκατεβάζει, άλλοτε στα βάθη και άλλοτε στα ουράνια. Άλλοτε τις κάνει να λάμπουν και άλλοτε τις σβήνει. Ο Ινίωχος τεινάζει τα γέμια και τα άλογα ξεχύνονται στον ουρανό. Ανέβει λίγο ψηλότερα, άραγε. Θα τα καταφέρει. Θα ολοκληρωθεί. Ή θα πέσει στο βαθύ πηγάδι του ανεκπλήρωτου.